Και σας κατηγόρησε ότι ένα διεφθαρμένο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, βύθισε, λέει, την Ελλάδα σε βαθιά ύφεση επειδή ενδιαφέρεται να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα των εχώριων ελίτ. Και όλα αυτά προλάβατε να τα κάνετε σε ένα χρόνο. Σε ένα χρόνο, ακριβώς. Ακριβώς ένα χρόνο. Ο κύριος Τσίπρας νομίζω ότι έχει χάσει κάθε συνέστηση πραγματικότητας. Πρώτον, είναι πολύ άσχημο, ιδιαίτερα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδος σε μια ξένη χώρα να κατηγορεί κατά αυτόν τον τρόπο την Ελλάδα και την παρουσιάζει πάλι σε ένα αποτυχημένο κράτος. Ακριβώς την ώρα που όλος ο πλανήτης θαυμάζει την Ελλάδα για τις επιδόσεις της και στον τρόπο αντιμετώπισης του κορονοϊού και για την οικονομία, να εμφανίζει ο κ. Τσίπρας να συκοφαντεί και να διαβάλει την Ελλάδα στο εξωτερικό. Το δεύτερο κυριότερο όμως που δείχνει πόσο έχει χάσει την αίσθηση πραγματικότητας είναι ότι πήγε στην Ισπανία, μια χώρα της οποίας προβλέψεις κομισιόν μόλις χθες την έβαζαν να έχει μια ύφεση 2 με 3 μονάδες πάνω από την Ελλάδα, για να λέει ότι η Ελλάδα βυθίστηκε στην ύφεση από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τις προβλέψεις κομισιόν θα πάει πολύ καλύτερα από την Ισπανία. Άρα ο αναγνώστης που στην Ισπανία που το διαβάζει σου λέει, εάν η Ελλάδα έχει καταστραφεί με την πρόβλεψη που είναι καλύτερη της Ισπανίας, προφανώς η Ισπανία έχει καταστραφεί ακόμα περισσότερο. Άρα δεν καταλαβαίνει ούτε τι λέει, ούτε σε ποιους το λέει. Φυσικά, όλα αυτά δεν αναιρούν και το μεγαλύτερο πρόβλημα του απ' όλα. Ωραία λοιπόν, Νέα Δημοκρατία, ένα διαφθαρμένο καθεστώς. Μάλιστα. Η Νέα Δημοκρατία που είναι διαφθαρμένο καθεστώς άλλαζε τα εκατομμύρια σαν τις σφαίρες μέσω κυπριακών εταιριών, όπως αποδεικνύεται πια από τα mail που κατέθεσε ο κ. Καλογρίτσας. Εντάξει, νιώθει λίγο νιώθει να δέχεται επίθεση, κύριε Υπουργέ. Η Νέα Δημοκρατία ονόμασε White House τον Παπά. Να. Η Νέα Δημοκρατία ονόμασε White Porsche τον Τσίπρα. Όλα αυτά βέβαια έτσι είναι καταθέσεις ανθρώπων που έχουν εμπλοκή. Να αποδειχτούν. Δικαστικά θέματα που δεν είναι καταθέσεις αυτά. Αυτά είναι τα email εκείνης της περίοδου. Με συγχωρείτε. Δεν είναι τωρινοί ισχυρισμοί, είναι αποδεικτικά στοιχεία εκείνης της περίοδου. Και πρέπει να σου πει κάτι ακόμα, κύριε Φιλιππίδη, κύριε Αντωνοπούλου. Εγώ να δεχθώ ότι όσα λέει ο Καλογρίτσας είναι όλα ψέματα. Ας το δεχτούμε, ότι ο κύριος Καλογρίτσας, ένας διαχρονικός αγωνιστής αριστεράς, για να χρησιμοποιήσω μια αριστερή φρασιολογία, το alter ego του Χαρίλαου Φλωράκη, ο εκδότης της πρώτης, ο άνθρωπος τον οποίο όλοι οι αριστεροί του ΣΥΡΙΖΑ τον είχαν από τα παιδικά τους χρόνια ως πρότυπο. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ο αριστερός τελικά πεδείχθη ένας ψεύτης. Να σας ρωτήσω, εάν κάποιος έβγαινε στη τηλεόραση και έλεγε ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδων Γεωργιάδης στείνει έναν δημόσιο διεθνή διαγωνισμό, έχει φροντίσει μια εταιρεία να δώσει 3 εκατομμύρια σε μια άλλη εταιρεία, τα περάσανε μέσα από μια κυπριακή offshore, μια κυπριακή εταιρεία, συγγνώμη, δεν υπάρχει κυπριακή offshore, και ούτω καθεξής. Προσέξτε τώρα. Να. Εγώ σε πόσα πιστεύετε δευτερόλεπτα θα καταθέσει μήνυση? Εσύ με ξέρετε, σε πόσα δευτερόλεπτα. Γιατί δεν καταθέτει μήνυση, κύριε Υπουργέ? Δεν θα είχατε προλάβει να τελειώσετε την εκπομπή και θα σας είχε έρθει το έντελμα από τον δικηγόρο με την κατάθεση της μήνυσης. Γιατί δεν μιλάει ο κύριος Παπάς? Ο κύριος Παπάς είπε, ενφέρεται να είπε, στα εσωτερικά όργανα ότι δέχεται επίθεση από συμφέροντα επειδή πήρε λεφτά από τους καναλάρχες. Ενώ στην περίπτωση του Σάμπη Μιονή, αν θυμάστε, είχε πάρει έτσι, τα κανάλια ένα προς ένα μέχρι ένα τελευταίο που έκανε μαζί μου στον Αντένα και τότε δεν ξαναεμφανίστηκε. Λοιπόν, στην περίπτωση αυτή τώρα του κυρίου Καλογρίτσα δεν έχει κάνει ούτε tweet. Προσέξτε, όχι, δεν έχει κάνει δήλωση. Δεν έχει κάνει το tweet. Να. Βέβαια, για χρειάζεται λόγο, λοιπόν, αυτό. Υπερασπίστηκε ο κύριος Τσίπρας. Νομίζω ότι γενικώς είναι άλλο πράγμα η πολιτική. Είναι άλλο πράγμα. Αυτό έχει μια συντροφικότητα. Στήριξη. Αυτό έχει κάτι το οποίο η αλήθεια είναι και εσείς στέκεστε στο πλάι ανθρώπων που πολλές φορές έχουν κυνηγηθεί από το κόμμα σας. Όχι, όχι. Είναι άλλο πράγμα η πολιτική στήριξη για πολιτικά ζητήματα και άλλο πράγμα το να βγαίνει να ξεκαθαρίσεις τη θέση σου για ποινικά Γιατί ζητήματα. Γιατί δεν βγαίνει, Υπουργέ, τι θέλετε είναι να το ίδιο. Μισό λεπτό, Μπαγιά. Είπατε ποινικά ζητήματα. Μέχρι τώρα είμαστε στο περιβάλλον των καταγγελιών που προκαλούν πολιτικές αντιδράσεις. Αυτές οι καταγγελίες του κυρίου Καλογρίτσα, το έχω πει από την πρώτη μέρα, εφόσον δεν απαντηθούν δικαστικά από τον κύριο Παπά, άρα ο κύριος Παπάς φαίνεται ότι δια τη σιωπή του τα αποδέχεται, είναι αδύνατον και έχει ήδη καθυστερήσει κατά τη γνώμη πάρα πολύ η ελληνική δικαιοσύνη να μην έχει επέμβει αυταπαγγέλτος. Διότι δεν μπορεί να ακούει ο ελληνικός λαός ότι ο αρμόδιος υπουργός προσπαθούσε να στήσει έναν. Τώρα δεν παρεμβαίνετε στη δικαιοσύνη.
Δεν καθόλου δεν παρεμβαίνω. Τον αναφέρω τον νόμο. Είναι παρέμβαση να αναφέρουμε. Δηλαδή στην Ελλάδα φτάσαμε στο σημείο να πρέπει να σκεφτόμαστε αν θα αναφέρουμε τον νόμο, κύριε Φιλιππίδη. Ναι, απλώς υπάρχει αυτή η διάκριση στο εξουσίο με την οποία πορευόμαστε. Μια φράση του Τηρεσίας, τον Ιδίποδα τύρανο του Σοφοκλέους, που όταν πήγαν του πει ο Ιδίπος, πώς τολμάς να μου λες αυτό που είναι αλήθεια, του λέει ο Τηρεσίας, αν ακόμα στον τόπο αυτό η αλήθεια έχει μια αξία να λέγεται. Λοιπόν, συγγνώμη, σας αναφέρω τον νόμο που ισχύει και μου λέτε ότι κάνω παρέμβαση δικαιοσύνη. Όταν καλείτε το εισαγγελέα γιατί δεν παρεβαίνει, η αλήθεια είναι έχει χαρακτηριστικά παρέντες. Δεν κάνουν στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν είστε εγώ. Είναι προφανές ότι πρέπει να είστε εισαγγελέα. Εγώ είστε υπουργός. Δεν επέμβει εδώ, δεν θα επέμβει. Είστε υπουργός όμως. Είστε υπουργός και. Ότι ο άνθρωπος έδινε 3 εκατομμύρια. Έκοβε εικονικά τιμολόγια. Συνεννοείται με τον παπά. Τα πηγαίνανε στην Κύπρο, τα γυρνάγανε. Εσείς θα κάνετε εξεταστική. Θα κάνετε εξεταστική. Όχι, το άρθρο που έκανε. Μόλις ο εισαγγελέα στείλει στη Βουλή το φάκελο, θα δούμε τι θα κάνουμε. Εμείς δεν πάμε να κάνουμε σοου τύπου ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς ακολουθούμε το Σύνταγμα. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι όλα αυτά μπορεί να μην γίνουν καθόλου εάν ο κ. Παπάς κάνει μήνυση στον κύριο Καλογρίτσα. Θα του κάνει μήνυση. Εγώ σε αυτή την περίπτωση ξεκαθαρίζω. Ναι. Επειδή εγώ πιστεύω στο τεκμήριο της αθωότητας, ναι, του οποίου το δικό μου το είχαν καταπατήσει οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Σας λέω ότι εφόσον ο κύριος Παπάς καταθέσει μήνυση στον κύριο Καλογρίτσα, εγώ αυτομάτως θα πω ότι είμαι με τον παπά, γιατί προηγείται αυτός που είναι εκ προημίου αθώος από εκείνο που καταγγέλει. Τότε μόλις κάνει τη μήνυση ο παπάς, το βάρος της αποδείξεως των λεγόμενων του, ναι, το έχει ο Καλογρίτσας. Όσο δεν κάνει μήνυση ο κύριος Παπάς, οι καταγγελίες του Καλογρίτσα αποδεικνύονται δια της σιωπής παπά. Ναι. Τον Καλογρίτσα το έχετε πάρει με το μέρος σας, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με ρώτησε η κυρία γιατί δεν κάνει μήνυση ο κύριος Παπάς. Τον κύριο Καλογρίτσα τον έχετε πάρει με το μέρος σας. Θέλω να εξηγήσω γιατί πιστεύω ότι δεν κάνει μήνυση. Κυρία Αντωνοπούλου, αυτό το ρωτήσατε. Λοιπόν, δεν κάνει μήνυση ο κύριος Παπάς κατά τη γνώμη μου για έναν πολύ απλό λόγο. Διότι έχοντας καεί στο χυλό του Μιονί με ταχυτικά, κάποιος καλός δικηγόρος που του έχει εξηγήσει το εξής. Ότι αν τυχόν έχει την κατοχή του τέτοιου τύπου αποδεικτικά μέσω Καλογρίτσας, δηλαδή οπτικοακουστικό υλικό των συζητήσεών τους, τότε σε αυτή την περίπτωση, αν το παρουσιάσει ο κύριος Καλογρίτσας έτσι ξαφνικά, έχει παρανομήσει ο κύριος Καλογρίτσας. Μισό λεπτό. Ο κύριος Καλογρίτσας ήταν αξιόπιστος όμως το 2016, σύμφωνα με τα δικό σας λεγόμενα. Τώρα είναι αξιόπιστος. Μη μου κόβετε τον ηρμό, κύριε Φίλιππ. Εγώ θέλω να εξηγήσω γιατί δεν κάνει μήνυση ο παπάς και το κόβω τον ηρμό. Χρήστο Καλογρίτσα. Αφήστε να το καταλάβει ο κόμμα τι γίνεται για να ξυπνήσουμε τα καλά που συμβαίνει. Ναι. Λοιπόν, να το ξαναπέρα από την αρχή. Ναι. Έχει έθεση η κυρία Αντωνοπούλου μια εύλογη απορία. Ναι. Γιατί ο κύριος Παπάς έκτη μέρα δεν κάνει μήνυση στον Καλογρίτσα. Δεν είναι λογικό να το αποθέσει κάποιος. Το είπαμε αυτό, ναι, το είπαμε. Εγώ, ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν έχω πάει στα δικαστήρια του Νοβάρτης. Γιατί δεν πήγα στην Νοβάρτη στα δικαστήρια. Γιατί Νοβάρτης δεν με κρατάει από πουθενά. Δεν φοβάμαι ότι με κρατάει Νοβάρτης. Ναι, γιατί είναι αξιόπιστος τώρα ο κύριος Καλογρίτσας, δεν έχω καταλάβει. Γιατί δεν πάει. Δεν πάει γιατί φοβάται. Τι φοβάται. Ότι αν του κάνει μήνυση και έχει περαιτέρω αποδεικτικό υλικό οπτικοακουστικό ο κύριος Καλογρίτσας, ναι, αυτομάτως βάσει του νόμου, το υλικό που αν το παρουσιάσει τώρα είναι παράνομο, ναι, στο δικαστήριο προς υπεράσπιση του γίνεται νόμιμο. Ξέρετε ότι άρα έχει. Ό,τι τυχόν έχει ο Καλογρίτσας, εάν του κάνει μήνυση ο παπάς, μπορεί να το παρουσιάσει. Γι' αυτό δεν κάνει μήνυση ο παπάς, γι' αυτό δεν θα κάνει. Πιθανολογείτε, το ξέρετε. Από την ώρα όμως, από την ώρα όμως που φοβάσαι ότι ο άλλος έχει γράψει, ναι, σημαίνει ότι το έχει κάνει. Γιατί αν δεν το έχει κάνει, δεν φοβόσουν ότι έχει γράψει. Κατάλαβα τώρα. Ναι. Άρα όλα είναι απλά. Ο παπάς δεν κάνει μήνυση γιατί φοβάται τον Καλογρίτσα. Γιατί δεν υπάρχει άλλη λογική εξήγηση. Παρά τα αυτά, ναι, εάν κάνει μήνυση ο κ. Παπάς, το δηλώνω τώρα, ναι, αυτομάτως θα πω. Πλέον το βάρος αποδείξεως το έχει ο Καλογρίτσας. Στο ερώτημά σας τώρα. Ναι. Μα έχει να αξιόπιστο ο Καλογρίτσας. Έλατε. Όχι είναι η απάντηση. Α. Δεν είναι αξιόπιστο ο Καλογρίτσας. Αυτό σας λέω τόση ώρα. Ο λόγος που αποκτά αξιοπιστία ο Καλογρίτσας είναι η συμπεριφορά παπά. Εάν ο παπάς είχε κάνει μήνυση το επόμενο δευτερόλεπτο, mm-hmm, θα λέγαμε ένα συγκοφάτης Καλογρίτσας κατηγορεί έναν καλό πρώην υπουργό. Από την ώρα που ο άλλος κρύβεται, τι συμπέρασμα να βγάλουμε. Αφήνοντας λίγο τον παπά και τον Καλογρίτσα, υπουργέ, είστε υπουργός ανάπτυξης σε μια περίοδο που η οικονομία αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Όλη αυτή η σκανδαλολογία βοηθάει στην ανάπτυξη. Φυσικά και δεν βοηθάει και δεν είναι καλό να υπάρχει. Αλλά τι προτείνετε, κύριε Αντωνοπούλου, να τα συγκαλύψουμε. Φυσικά και δεν προτείνω να τα συγκαλύψετε, αλλά δίνοντας ένταση και ανεβάζοντας το πολιτικό θερμόμετρο, πώς βοηθάει αυτό οικονομικά. Δεν κάνει μια ένταση για την ένταση. Λοιπόν, ακούστε.
Όλο αυτό προέκυψε πάλι από μία δίκη. Δεν προέκυψε από τη Νέα Δημοκρατία. Επειδή ρώτησε ο κ. Δημήτρης, μα αυτά που λέγατε τότε για τον Καλογρίτσα. Προσέξτε. Ό,τι λέγαμε τότε για τον Καλογρίτσα, όλα σήμερα αποδεικνύονται αληθή. Τι λέγαμε? Λέγαμε ότι ο Καλογρίτσας είναι άφραγκος. Τι λέγανε? Ότι έχει περιουσία και τον περνάγαμε την Επιτροπή της Βουλής με τα μοσκοτόπια. Τι απεδείχθη? Ότι ήταν άφραγκος. Ποιοι έλεγαν τότε αλήθεια? Η Νέα Δημοκρατία. Ποιοι έλεγαν ψέματα? Ή του ΣΥΡΙΖΑ. Τι άλλο λέγαμε? Λέγαμε ότι προσπαθεί ο Παπάς και ο ΣΥΡΙΖΑ να ευνοήσουν τον Καλογρίτσα. Τι αποδεικνύεται σήμερα? Ότι προσπαθούσε ο Τσίπρας και ο Παπάς να ευνοήσουν τον Καλογρίτσα. Ποιος έλεγε αλήθεια? Η Νέα Δημοκρατία. Ποιος έλεγε ψέματα? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν και άλλες ουρές του θέματος. Αυτά που λέγαμε τότε, αυτά αποδεικνύονται σήμερα. Σήμερα η εφημερία Τα Νέα έχει ένα βασικό θέμα. Αποκαλύπτει τη διαδρομή, λέει, του μαύρου χρήματος. Και μάλιστα από τη Λιβανέζικη εταιρεία, μέσω της Τράπεζας Αττικής, παρακαλώ. Και φτάνει στην εταιρεία Καλογρίτσας. Μην κατηγορήσετε για παρέμβαση δικαιοσύνη, παρακαλώ πολύ, κύριε Φιλιππίδη. Μην κατηγορήσετε Τα Νέα για παρέμβαση δικαιοσύνη που κάνετε τέτοιες αποκαλύψεις. Ναι, δεν κάνει αποκαλύψεις. Δεν είναι υπουργός Τα Νέα, δημοσιογράφος. Άλλο το δημοσιογραφικό καθήκον, υπουργέ. Άλλο υπουργός. Ερώτηση. Έχει και άλλες ουρές αυτό το θέμα. Θεωρείτε δηλαδή ότι έχει και άλλες επαφές και άλλες υποθέσεις ανοιχτές ο κύριος Παπάς? Γι' αυτό δεν μιλάει. Υπόθεση Τράπεζας Αττικής, για παράδειγμα, συνδέεται. Υπόθεση Αρτεμίου στην Κύπρο συνδέεται. Πιστεύω ότι η σχέση με τον Καλογρίτσα ήταν πολύ πιο βαθιά και πιστεύω ότι όταν αρχίζει να ψάχνει τι διαδρομέ του χρήματο και βρει εταιρείε που γυρνάει το χρήμα, όλο και σε διάφορα πράγματα μπορεί να σκοντάψει. Θέλω να υπενθυμίσω ότι οι άνθρωποι αυτοί ψάχνουν εμένα εδώ και 3 χρόνια. Έχει ζητήσει η κυρία του Λιπάκη δικαστική συνδρομή για μένα σε 29 χώρε. Όπω θυμάστε, κατέθεσε υποκαταρτική τη Βουλή τι απολογίε τη ότι στην Κύπρο απάντησαν ότι δεν έχουν τίποτα του Γεωργιάδη, ούτε είχαν ποτέ στη ζωή του. Λοιπόν, άρα. Για μένα ψάχναν τα πάντα και δεν βρήκαν τίποτα. Για αυτούς ακόμα δεν αρχίσαμε να ψάχνουμε και βγαίνουν οι εταιρείες και οι λογαριασμοί. Το λέει καλά, καταλάβετε. Επειδή είχαν το θράσο να μιλάνε για ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς, για το πόσο αμόλυντη και. Υπονοείτε ότι θα αρχίσετε να ψάχνετε περαιτέρω πεπραγμένα ΣΥΡΙΖΑ, θα ανοίξετε και άλλες υποθέσεις? Δεν θα ψάξουμε, θα ψάξουμε υποχρεωτικά. Άμα δεις ένα λογαριασμό, δεν θα ακολουθήσει τη ροή του χρήματος. Δεν ξέρετε τη φράση follow the money? Ναι, πώς δεν την ξέρω. Άρα λοιπόν, εσείς τι θα κάνετε, λέει, εσείς δημοσιογράφοι. Αφήστε μας. Εσείς οι δημοσιογράφοι, θα ψάξετε τα χρήματα. Εμείς θα ψάχνουμε, αλλά άλλο να. Είπατε νωρίτερα τη φράση ότι σας έψαχναν εσάς προσωπικά και εμείς ακόμα δεν έχουμε αρχίσει να τους ψάχνουμε. Υπονοώ ότι θα ψάχνουν. Αρχίσετε. Με έψαχναν. Εξακολουθούν να ψάχνουν. Σε 29 χώρες, είπε η κυρία του Λουπάκη, έχει στείλει αίτημα δικαστική συνδρομή για να μου βρει λογαριασμούς. Εγώ τη λέω να στείλει και σε άλλους πλανήτες. Άμα βρει, ας μου γράψει. Η κυρία του Λουπάκη είναι ενεργεία πολιτικός. Θεωρείτε ότι έχει παραβιάσει κάποιους κανόνες σε ό,τι αφορά εσάς? Ακούστε τώρα. Μην με κολλάζετε πρωί-πρωί. Δεν είναι τόσο πρωί, πιστέψτε. Κυρία του Λουπάκη, θα πω μόνο το χθεσινό. Εμείς κάνουμε ήδη. Έστειλε στην Επιτροπή της Βουλής την ανεπίσημη μετάφραση χωρίς το κείμενο που έλεγε ότι ως foreign officials εννοεί τους γιατρούς των κρατικών νοσοκομείων. Βγήκε χθες η επίσημη μετάφραση του Υπουργείου των Εξωτερικών. Την εκθέτει ανεπανόρθωτα. Την εκθέτει ακόμα για απόπειρα παραπλάνηση της Βουλής. Προχθές απεκαλύφθηκε ότι είχε αποκρύψει από τη Βουλή το έγγραφο για το σύζυγο της κυρίας Ράικου ότι είχε ελεγχθεί και βγει αθώος για το θέμα της Νοβάρτης και ότι δεν είχε συνταγογραφεί ποτέ φάρμακα Νοβάρτης. Και αυτό το χαρτί είχε ξεχάσει να το στείλει στην υποκαταρκτική της Βουλής. Εγώ θέλω να σου μιλήσω με ειλικρινά. Δεν ξέρω πια τι κάνει αυτή η κυρία Λουπάκη. Ειλικρινά, εγώ έχω σκοτώσει τα ψηλά. Δηλαδή η συμπεριφορά της δεν μπορεί να εξηγηθεί με λογικούς όρους πλέον. Ναι, είναι βέβαια. Δηλαδή δέχεσαι ένα εισαγγελέα, παιδάκι μου, ένα εισαγγελέα σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Φυσικά μπορεί να ψάξει ένα πολιτικό, αναμφίβολα. Και εγώ είμαι ο πρώτος να με ψάξουν. Αλλά σε ψάχνει κατά τον νόμο. Σε ψάχνει μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων του. Σε ψάχνει ακολουθώντας κάποιες διαδικασίες. Δεν κάνει ό,τι θέλει. Δεν ξέρω ακριβώς, ειλικρινά. Εγώ που σηκώνω για ψηλά. Ναι, αυτά σε ό,τι αφορά την κυρία του Λουπάκη. Σήμερα η επικαιρότητα έχει αυτό το πολύ σημαντικό. Έχει επικαιρότητα που η διαδικασία κοινοβουλευτική και βέβαια καλύπτει την επικαιρότητα η ιστορία με τον νόμο για τις συγκεντρώσεις, για τις διαδηλώσεις, για τις κινητοποιήσεις. Φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετές ενστάσεις και μέσα στην Νέα Δημοκρατία για κάποια άρθρα. Η αλήθεια είναι ότι επικαλείστε σε μεγάλο βαθμό τον τομέα το δικό σας. Τον τομέα δηλαδή την ανάγκη ανάπτυξης της χώρας και ότι οι κινητοποιήσεις με τον τρόπο που γινόντουσαν παρεμποδίζουν την ομαλή ζωή. Χρειαζόταν να γίνει όμως τώρα.
τώρα που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, τώρα που πολλοί εκτιμούν ότι οι άνθρωποι θα χάσουν τη δουλειά τους, τώρα που εκτιμούν ότι ενδεχομένως θα αυξηθούν ενδεχομένως και οι κοινωνικές ανισότητες και οι κινητοποιήσεις. Γιατί τώρα το φέρνετε? Λοιπόν, πάμε λίγο με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει λίγο πριν πω στο νόμο που είναι το σοβαρό, το γραφικό της υποθέσεως. Πάνε προθέσεις το βράδυ αναρχική και γράφουν τα με σπρέι πάνω στο μεγάλο περίπατο της Αθήνας. Θα θυμάστε. Ναι, βέβαια. Βγαίνει αυτός ο Μέγας Πολάκης. Εγώ απορώ ο άνθρωπος αυτός από πού πήρε πτυχίο πραγματικά. Και λέει, κοροϊδεύοντας τον Κώστα Μπακογιάννη, ότι να λέει τα αντιγράφητη, λέει, παγκάκια που πλήρωσε τόσες χιλιάδες ευρώ ο Δήμος Αθηναίων, ναι, αποδεικνύονται ψεύτικα και τα έχουν βάψει όλα με σπρέι. Και τα γράφει Πολάκης στο Facebook. Χωρίς να γνωρίζει ότι όταν λέμε ότι ένα υλικό είναι αντιγράφητη, δεν σημαίνει ότι μπορεί να γράψει πάνω του. Προφανώς παντού μπορεί να γράψει. Και σε διαστημόπλαιο μπορεί να γράψει να το βρει μπροστά σου. Αντιγράφητη σημαίνει ότι μπορεί εύκολα να το καθαρίζει. Εντάξει, ως γιατρός λέω ότι είναι καλός. Έχει πτυχίο από πανεπιστήμιο. Ήταν υπουργός. Εντάξει, να αμφισβητείτε το πτυχίο του κυρίου Πολάκη. Και κάνει και ανάρτηση. Αυτό προσπαθούσε να καταλάβει τι είναι στο κελπνό και να βρει τα σκάνδαλα και μπερδευόταν με τα νούμερα. Δηλαδή εδώ μιλάμε για νούμερο. Δεν μιλάμε για υπουργό, για νούμερο κανονικό. Κύριε Γεωργιάδη, αμφισβητείτε το πτυχίο του κυρίου Πολάκη έμεσα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Δεν απαντάτε. Δεν απαντάτε. Η Μπάγια σας έβαλε ερώτημα. Το αμφισβητείτε το πτυχίο του κυρίου Πολάκη έμεσα, αυτό είπατε. Όχι, δεν αμφισβητείτε το πτυχίο του κυρίου Πολάκη. Είναι δείγμα των ελληνικών πανεπιστημίων. Αλλά έρχομαι και λέω το εξής. Όταν ο πρώην υπουργός υγείας δεν ξέρει τι είναι το αντιγράφητη. Έχονται λίγα πανεπιστήμια. Και μιλάει για κάτι που δεν ξέρει. Ναι, δεν σας προλαβαίνουμε. Τι έχουμε τελικά πανεπιστήμια? Αυτά έχουμε τελειώσει και εμείς. Καλές σχολές. Μπορούμε να κρυθούμε, αλλά καλά έχουμε πάει. Για να μην το μιλήσω σοβαρά, στην ιατρική, οι ιατρικές στην Ελλάδα είναι φανταστικές σχολές. Βγάζουν καταπληκτικούς. Καλά κάνει και το διευκρινίζεται. Έχουν κερδίσει και φήμη παγκοσμίως. Τώρα απολαύσαμε μια θλιβερή εξαίρεση. Δεν τον κάνω να δεν είναι τίποτα. Γιατί σκέφτομαι. Αλλά είχε πολύ πλάκα αυτό το αντιγράφη, πραγματικά γέλασα πολύ. Λοιπόν, πάμε στο νομοσχέδιο. Έχει χαρακτηριστεί αντιδημοκρατικό. Γενικά θυμάμαι το copy-paste τώρα, το αντιγράφη, το HIV. Αφού δεν τον πάνε αυτά τα θέματα. Παυλάρα μου, άστα αυτά, μην τα πιγγίζει. Λοιπόν, πάμε τώρα στο. Είναι πράξη ευθύνης, ήρθαν αλλαγές. Πρώτα απ' όλα ο νόμος αυτός που μου ρωτάτε, κύριε Φιλιππίδη, γιατί τώρα. Ναι. Θυμάμαι πρώτα 2-3 εβδομάδα από το ΣΕΛ εφημερίδα, αν θυμάμαι και στα νέα, γιατί αργεί. Ναι. Φαντάμαι τα θυμάστε. Βέβαια. Ναι. Ο νόμος αυτός είναι μια απέτηση της ελληνικής κοινωνίας άνω της μιας δεκαετίας. Ναι. Θέλω να υπενθυμίσω ότι όταν ήταν δήμαρχος Αθηναίων ο κ. Καμίνης, είχε συστήσει επιτροπή, είχε φτιάξει ένα σχέδιο νόμου περίπου ίδιο με αυτό που τώρα ψηφίζουμε, με τον κ. Αλιβιζάτο, είχε προτείνει στα κόμματα να το ψηφίσουν. Ναι. Πριν από τον κ. Καμίνη, όταν ήταν δήμαρχος Αθηναίων ο κ. Κακλαμάνης, είχε κάνει μια παρόμοια πρωτοβουλία για να ψηφιστεί ένα παρόμοιο νόμο. Όσοι έχουμε μαγαζιά στο κέντρο της Αθήνας, όλοι ξέρουμε ότι το θέμα με τις διαδηλώσεις στην Αθήνα έχει ξεπεράσει κάθε παγκόσμιο ρεκόρ. Να σας πω μόνο ότι από την ώρα που σταμάτησε η καραντίνα του κορονοϊού μέχρι προχθές, είχαμε πάνω από 200 συγκεντρώσεις. Ναι. Λοιπόν, εμείς τι λέμε? Θες και να συγκεντρώνεσαι να κάνεις πορεία, κάνε όσες συγκεντρώσεις θέλεις. Όσες θέλεις κάνε. Κάθε μέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Αλλά θα έχεις κάποιους κανόνες. Θα έχεις έναν υπεύθυνο ορίσει, ώστε οι ζημιές που θα γίνονται, αν γίνονται, θα βαρύνουν την τσέπη του και αυτό, θα βαρύνουν τον Έλληνα φορολογούμενο. Αυτό έχει ενστάσει και ο κ. Τζαβάρας και πολλοί άλλοι στο κόμμα σας. Έτσι ώστε να μην πληρώνει διαρκώς ο Έλληνας φορολογούμενος τον κάθε αναρχικό και τον κάθε επαναστάτη του γλυκού νερού. Άρα έσπασες κύριε βιτρίνα και αυτοκίνητο. Θα πάμε στο διοργανωτή της διαδηλώσεις, θα πούμε, κύριε διαδηλωτά, δεν περιφρουρήσατε τη διαδηλώση. Ναι. Φέρνε τα λεφτά τώρα. Υπουργέ, τους βάζετε στο ρόλο της αστυνομίας όμως. Αυτό που πρέπει να κάνει η αστυνομία, θα πάρει την ευθύνη κάποιος άλλος? Όχι, δεν μπορεί να έχει ένα χωροφύλακα δίπλα από κάθε διαδηλωτή. Τους αναρχικούς. Κυρία Αντωνοπούλου, αν βάλεις έναν χωροφύλακα δίπλα από κάθε διαδηλωτή, εκεί είναι που θα σε κατηγορήσουν για χούντα. Αυτά που σας λέω τώρα είναι πράγματα από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ισχύουν εδώ και 50 χρόνια. Λες λοιπόν, έχεις κάποιους όρους και λες, αν έχει μια διαδήλωση 50% ανθρώπων, δεν μπορούν 50% άνθρωποι να κλείνουν το κέντρο και να ταλαιπωρούν 1 εκατομμύριο ανθρώπους. Βεβαίως τα 50% και 100 άνθρωποι που το αναφέρουν το δικαίωμα να διαδηλώσουν, αλλά έχουν δικαιώματα και οι άλλοι να πάνε στη δουλειά τους. Προφανώς. Άρα ο νομοθέτης τι κάνει? Έχει ασταθμίσει μεταξύ των δικαιωμάτων των πρώτων και των δικαιωμάτων των δεύτερων. Να πάμε ελληνικό, Υπουργέ. Άρα λοιπόν αυτό κάνει ο νόμος. Έχουμε σύνδεση με ελληνικό, να δούμε τι γίνεται με τα έργα. Δημήτρη Λάπας μαζί μας. Δημήτρη.
Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα και στον Υπουργό τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Είναι από τις ελάχιστες φορές, νομίζω, που αυτά τα μπάζα που βλέπουμε πίσω και τα ερείπια αποτελούν δείγμα ανάπτυξης. Και προφανώς ο Άδωνης ο Γεωργιάδης συμφωνεί ότι αποτελεί ένα θετικό στοιχείο αυτό το πράγμα, η εικόνα που βλέπουμε για την υπουργική του θητεία. Προχωρούν και αυτό γιατί, όπως έχει δηλώσει. Τα έργα προχωρούν. Λοιπόν, έχουν κατεδαφίζονται τα κτίρια. Είναι 970 κτίρια τα οποία συνολικά θα κατεδαφιστούν. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατεδάφισης των περισσότερων κτισμάτων και μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουν αρχίσει και Δημήτρη, οι εξκαφές. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το οποίο υπάρχει. Δημήτρη, έχει πολλούς εργαζόμενους χρόνια. Εκεί, δηλαδή, μας λες, έχει φορτηγά κανονικά καταδαφίσεων. Έχει τα πάντα. Το εργοτάξιο είναι σε πλήρη λειτουργία. Και το παρακολουθείς τις προηγούμενες μέρες. Βλέπεις να γίνονται εργασίες. Μιλάμε, παιδιά, για ένα εργοτάξιο σε πλήρη ανάπτυξη, έτσι, όπου κατεδαφίζονται ήδη ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή γύρω στα 7 κτίρια. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης υπογράφει συνεχώς τις αποφάσεις για περαιτέρω κατεδαφίσεις κτισμάτων, που όπως σας είπα θα ολοκληρωθούν μέχρι 31 Οκτωβρίου. Ωραία. Τέλος του χρόνου, αρχές του 2021, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης θα πρέπει να υπογράψει, θα μεταβιβαστούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει δώσει και οι μετοχές του δημοσίου στον επενδυτή, προκειμένου να προχωρήσει και να τρέξει το όλο πρόγραμμα το οποίο υπάρχει. Ευχαριστούμε, λοιπόν, Δημήτρη Λάπα. Δημήτρη Λάπα. Μα συμμετέχει ο Υπουργός Εργασίας, γι' αυτό μαύρησε κιόλας. Ναι. Έτσι μαθαίνουμε. Χθες στην εκπομπή του κυρίου Χατζή. Ναι, το μάθα. Με ρώτησε γιατί μαύρησα. Ναι. Και εγώ έκανα χιούμορ προφανώς. Ναι. Ότι είμαι μα και εμείς χιούμορ κάνουμε, Υπουργέ. Εσείς κάνετε χιούμορ και καλώς κάνετε. Ξέρετε ότι η Εφημερίδα των Συντακτών ανέβασε κανονικό άρθρο σχολιάζοντας κανονικά το γιατί πηγαίνω κάθε μέρα στο Ελληνικό και γκρεμίζω το βιβλίο. Δικαίωμά του να μην σηκώνουν αστεία. Έλα, Χριστέ και. Όχι, ακούστε. Το να με αντιπαθεί η Εφημερίδα των Συντακτών. Το δέχομαι. Κανένα πρόβλημα. Δεν είναι αναγκαστικό να με συμπαθούν. Δεν είναι προσωπικά αυτά, ξέρετε. Το να παίρνουν το χαβαλέ που κάναμε με τον κύριο Χατζή και να το μετατρέπουν σε σοβαρή πολιτική είδηση, ως δίθεν ότι με φαντάζεσαι τώρα με έναν Νίκο μου να πηγαίνω πάνω στην πουλτόζα και να γκρεμίζω τούβλο το Ελληνικό. Όχι, γιατί, ούτε εγώ, κύριε Γεωργιάδη, δουλειά κάνουν οι άντρες. Οι έγκυροι ρεπόρτερ της Εφημερίδας των Συντακτών και ένας εκεί δικηγορίσκος του διαδικτύου ολίγων αλαζών, το πήραν ως πραγματικό γεγονός. Μάλιστα. Δηλαδή εδώ, παιδιά, ακούστε, εγώ πραγματικά. Έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά. Ακούστε, θα σας πω ένα τελευταίο που έχει ενδιαφέρον. Το Σάββατο πάμε με τον κύριο Πρωθυπουργό στην Κέρκυρα. Διότι θα έχουμε το Σάββατο Κασιόπη. Το απόγευμα τα εγκαίνια της επενδύσεως στον Ερημίτη, την περίφημη Κασιόπη. Θυμάστε από πότε ακούμε για την Κασιόπη, κύριε Φιλιππίδη. 10-15 χρόνια. Από το 2012. Πολύ ωραία. Έρχεται αυτή η κυβέρνηση με το Υπουργείο Ανάπτυξης, με εμένα και τον κύριο Παθανάση εδώ και τους συνεργάτες μας. Και αυτό που δεν μπορούσε να ξεκολλήσει τόσα χρόνια, το ξεκολλήσαμε. Πάει προχθές ο κύριος Τσίπρας στην Κέρκυρα. Πετυχαίνει εκεί το δήμαρχο και αυτό αντιδρούν. Επί Τσίπρα έγιναν τα εξής για αυτή την επένδυση. Ενώ επί Σαμαρά τα υπέδειχε εδώ σύμβαση παραγωγής. Δεν έχουμε χρόνο, δυστυχώς που φοντάζεται αυτό. Δευτερόλεπτα. Έκανε την πώληση της γης. Έκανε την έξοδο των περιβαλλοντικών μελετών του έργου. Εξέδωσε τα προεδρικά διατάγματα επί Τσίπρα. Και δεν προχώρησε τίποτα. Πήγε προθέσω ο Τσίπρας εκεί και ξέρετε τι είπε. Τι. Αναθεωρώ, λέει, τη στάση μου για την Κασιόπη. Ευχαριστούμε θερμά, Υπουργέ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε θερμά, Υπουργέ. Εδώ, όπως το λέω για να καταλάβει ο κόσμος, εδώ έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που έρχονται οι ίδιοι και αποκηρύσουν το κυβερνητικό του παρελθόν. Γεια σας, γεια σας, γεια σου Άδων Γεωργιάδη. Γεια σου, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.